Μίλησε για τρασέξουαλ. Υπάρχουν σήμερα τρασέξουαλ εντός εισαγωγικών τραγουδιστές? Δεν το ξέρω αυτό. Να βγει και τώρα στο Ισραήλ. Όχι, δεν εννοώ. Όχι από άποψη φίλου. Όχι από άποψη φίλου. Όχι, άνθρωποι που προσαρμόζονται από τη μία στιγμή στην άλλη στις ανάγκες, στις επιταγές της στιγμής. Που του λένε, ας πούμε, ότι είπες το δωράκι, εντάξει, πρέπει να πεις τώρα κάτι άλλο πολύ πιο εύκολο και πρέπει να αλλάξεις μέσα σε μια νύχτα, δύο ή σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα για να βγεις στην πίστα. Ναι. Άνθρωποι που το κάνουν. Αρκετοί. Αρκετοί τραγουδιστές το κάνουν αυτό. Δηλαδή αλλάζουν φιλοπορίες από μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Προκειμένου να είναι στην επικαιρότητα. Το κάνουν πολύ. Το κάνουν. Είναι κακό αυτό? Για μένα κακό είναι. Γιατί? Γιατί θα σας πω κάτι. Κάποτε ο Χατζηδάκης, θα σου πω, μου είχε πει ότι στο Hollywood, όταν ήταν πριν από 50 χρόνια, όταν ήταν κάποιος να παίξει το ρόλο του Χριστού, το είπανε, θα σε κάνουμε φίρμα, θα γίνεις φίρμα, μεγάλη φίρμα, αλλά για 30 χρόνια, ποτέ δεν θα ξανακάνεις άλλο ρόλο. Mm-hmm. Λοιπόν, και έμεινε εκεί για 30 χρόνια το ρόλο του Χριστού. Δεν μπορεί την μια μέρα να είσαι Χριστός και την άλλη μέρα να είσαι δαίμονας. Ιούδας. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν... Αν είναι για λόγους, ας πούμε, για να οικονομήσουν, το κάνουν βέβαια. Είναι πώς βλέπεις τα πράγματα, με τι μάτι βλέπεις τα πράγματα. Mm-hmm. Μίλησες για τον Θοδωράκη, μίλησες για τον Χατζηδάκη.